Η μπάλα απομακρύνεται από την ελληνική ομάδα και είναι η λήξη. Η ελληνική ομάδα παίρνει την πρόκριση για το Μουντιάλ της Βραζιλίας με το 1-1 απόψε. Δεν έχασε ούτε εδώ στο Βουκουρέστι, παρότι οι Ρουμάνοι έκαναν ό,τι μπορούσαν απόψε για να γυρίσουν την κατάσταση. Η ελληνική ομάδα άνοιξε το σκορ με τον Μήτρογλου και εκεί ουσιαστικά σφράγιζε την πρόκρισή της. Ήρθε το αυτογκολ, το τρελό αυτογκολ από την απόκρουση, το μπέρδεμα των Ελλήνων αμυντικών και την απόκρουση του Ροσίδη. Περάσαμε κάποιες δύσκολες στιγμές για περίπου ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο. Αλλά στο τέλος της βραδιάς αυτό που μετράει είναι ότι η Ελλάδα κάνει ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα που κρατάει το 3-1 της Παρασκευής. Αλέξο Τυρόπουλε. Χρήστο Φερνάντο Σάντος πάει πρώτος στην ελληνική έξτρα, έχει φτάσει πρώτος, σηκώνει τη γροθιά του, είναι φοβερή πανηγυρισμή. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τον συνήθως ήρεμο και κρατή Φερνάντο Σάντος να είναι μπροστά στον κόσμο και να σηκώνει τις γροθιές του και τα δύο χέρια και να πανηγυρίζει. Ο Καλακούρης τώρα τον αγκαλιάζει, πέφτει πάνω του και έρχονται σιγά σιγά όλοι οι Έλληνες παίκτες προς την ελληνική έξτρα να χειροκροτήσουν τον κόσμο που τους στάθηκε δίπλα τους τώρα σιγά σιγά. Εμείς ξαναβλέπουμε τον γκολ του Μήτρογλου που σφράγισε απόψε μετά το 3-1 της Παρασκευής. Το πέρασμά μας στους αγώνες της Βραζιλίας το ερχόμενο καλοκαίρι. Η ελληνική ομάδα στάθηκε όρθια στο Βουκουρέστι. Ξέραμε ότι δεν θα είναι εύκολο το βράδυ. Το ήξεραν οι Έλληνες παίκτες. Το διαχειρίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αν δέχθηκαν ένα γκολ σε αυτή τη φάση που βλέπετε, που δεν χαρακτηρίζει αυτή την ομάδα, παρόλα αυτά το τεστ χαρακτήρα που ακολούθησε και ήταν δύσκολο το επόμενο τέταρτο μετά από τον γκολ αυτό, έστειλε την ελληνική ομάδα με το 1-1 αίτητη στα δύο παιχνίδια των Μπαράζ κόντρα στους Ρουμάνους, απολύτως δίκαια στο παγκόσμιο κύπελλο το ερχόμενο καλοκαίρι. Εδώ ο Σάντος, πρωτομάτσος επιτυχίας και ο κορυφαίος μακράν της βραδιάς, ο Χωσέ Χολέμπας.